συνεχίζουμε να βρισκόμαστε έξω από το κτίριο του ΕΛΓΑ, όπου γίνεται η διαμαρτυρία από χτες των εργαζομένων του φορέα αυτού, αλλά μαζί με τους εργαζομένους του ΕΛΓΑ συμπράττουν και ως αλληλέγγυοι στον αγώνα τους και η κυριαρχία της περιοχής μας. Και μαζί μας έχουν αυτόν τον λόγο για να μας πούν μερικά πράγματα τον πρόεδρο της κοινοπραξίας οργανώσεων παραγωγών ομιματίας, τον κύριο Γιαννακάκη τον Χρήστο. Και Γιαννακάκη, τι σημαίνει αυτό, η δυσλειτουργία του ΕΛΓΑ επηρεάζει και το δικό σας κλάδο των παραγωγών? Είναι αυτονόητο, και από εκεί και πέρα πέστε μας τον τρόπο μπορείτε και συμπαρίσταστε στους εργαζομένους. Κοιτάξτε, ο νομός ομιματίας κάθε χρόνο, και είναι γνωστό αυτό τα ιστορικά στοιχεία, πλήττεται από τις καιρικές συνθήκες. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει αναγκαιότητα της συνεργασίας των οργανώσεων παραγωγών της περιοχής μας με τους εκτιμητές και τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Εάν λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα ο οργανισμός να βγάλει τους λιοπόνους του έξω για να κάνουν τις εκτιμήσεις, δυστυχώς ο ρόλος του ΕΛΓΑ αδρανοποιείται και έτσι δεν έχουμε την υποστήριξη στην οποία απαιτεί ο αγρότης και γενικά το σύστημα των αποζημίωσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ρύθμιση που έγινε για να καλυφθούν οι δαπάνες τα εκτός έδρας των εργαζομένων του ΕΛΓΑ δεν μπορεί να κουμπώσει πάνω σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να αλλάξει και μάλιστα δεν επιβαρύνει και τα ταμεία του κράτους. Κρατιώνται από τους αγρότες οι οποίοι δηλώνουν κάθε χρόνο τις δηλώσεις ζημίας ένα εκτιμητικό τέλος, το οποίο κατά περίπτωση ποικίλει. Αν είναι δεντροκαλλιέργεια είναι 10 λεπτά το δέντρο, αν είναι μονοετής κάτι παράλληλο. Άρα λοιπόν τα έξοδα καλύπτονται από τους ίδιους τους αγρότες. Ακριβώς. Άρα δεν επιβαρύνει το κρατικό πρόβλημα, άρα δεν έχει το δικαίωμα το κράτος να εμποδίσει αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι η αμοιβή των εκτιμητών καλύπτεται από τις φορές των αγροτών. Έτσι. Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα, δική σας πρόταση, δική σας άποψη. Τι πιστεύετε, ότι το πιο σωστό είναι να επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς έως το τέλος του 2015 αυτή η διαδικασία της αποστολής των εκτιμητών με βάση το περασμένο χρόνο? Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Σωματείου των Εργαζομένων και της Διοίκησης των ΕΛΓΑ, η οποία συμφωνία ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Γνωρίζω επίσης ότι ήταν να περάσει μια τροπολογία τώρα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ως νόμος για τον αναπτυξιακό νόμο, του κ. Σταθάκη, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε. Περιμένουμε και υπάρχει και αντίστοιχη δέσμευση από τον αναπληρωτή υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Μπόλαρη, ότι θα περάσει. Εάν περάσει λοιπόν, νομίζω ότι λύνεται το θέμα. Ωραία, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να τονίσουμε ότι μπορεί να είστε μόνος έξω από το κτίριο εδώ πέρα, αλλά εκπροσωπείτε όλη τη δυναμική. 5.000 αγρότες, 5.000 αγρότες του νομού ημαθίας. Και όχι μόνο, θα έλεγα, γιατί μιλάτε εκ μέρους και όλων των γεωργικών συλλόγων ανά την Ελλάδα, που αφορά συμπαράσταση των εργαζομένων του ΕΛΓΑ, των παραγωγών του ΕΛΓΑ σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ.